Είναι τρελός ο Ζελένσκι. Γαλλός πολιτικός, προοικονομία Αρμαγεδόν. Επόμενο αίτημα, το πυρηνικό μας οπλοστάσιο. Όλα ξεκίνησαν λοιπόν με τον Γιούρι Σακ, τον σύμβολο του Ουκρανού Υπουργού Άμυνας, ο Λέξεϊ Ρέζνικοφ, όταν εξέφρασε την άποψή του πως η Δύση τελικώς θα στείλει στην Ουκρανία μαχητικά τέταρτης γενιάς. Δεν ήθελαν να μας δώσουν βαρύ πυροβολικό, αλλά μας έδωσαν. Δεν ήθελαν να μας δώσουν HIMARS, αλλά μας έδωσαν. Δεν ήθελαν να μας δώσουν άρματα μάχης, αλλά τώρα μας δίνουν. Εκτός από πυρηνικά όπλα, δεν υπάρχει κάτι που δεν θα πάρουμε, είπε ο Σακ. Η δήλωση αυτή προκάλεσε αρκετές αντιδράσεις, πράγμα λογικό εάν λάβουμε υπόψη πως έγινε λίγο αφότου ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι ζήτησε μαχητικά τζετς και πυράβλους μεγάλου βεληνικούς από την Γαλλία. Ως απάντηση στο εν λόγω αίτημα, ο αρχηγός του γαλλικού πολιτικού κόμματος, οι Πατριώτες, Φλωριάν Φιλιππό, είπε πως το μόνο που έμεινε είναι να ζητήσει ο Ζελένσκι το πυρηνικό μας οπλοστάσιο. Ο Φιλιππό αποκάλεσε τον Ουκρανό πρόεδρο τρελό, λέγοντας: «Τώρα ο Ζελένσκι απαιτεί μαχητικά τζετς και πυράβλους μεγάλου βεληνικούς από την Δύση. Και μετά τι, το πυρηνικό μας οπλοστάσιο? Πόσο ακόμα θα ακολουθούμε αυτόν τον τρελό, μέχρι έναν παγκόσμιο πυρηνικό πόλεμο?» Η δήλωση αυτή βέβαια αποτελεί μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα αφορμή να κάνουμε μια σύντομη αναδρομή στο παρελθόν, όταν η Ουκρανία αποτελούσε την τρίτη ισχυρότερη πυρηνική δύναμη του κόσμου. Βέβαια αυτό διήρκεσε μια μικρή περίοδο, λίγο μετά την λήξη του ψυχρού πολέμου. Κατά τη διάρκεια του πολέμου, η χώρα διέθετε χιλιάδες πυρηνικά όπλα λόγω της Σοβιετικής Ένωσης. Όταν έγινε ανεξάρτητη, τα κληρονόμησε. Την στιγμή της κατάρρευσης της Σοβιετικής Ένωσης, η Ουκρανία είχε στην διάθεσή της 1.900 στρατηγικές πυρηνικές κεφαλές, 176 διυπηρετικούς βαλιστικούς πυράβλους και 44 στρατηγικά βομβαρδιστικά. Ωστόσο, στις αρχές της δεκαετίας του 1990, η Ουκρανική ηγεσία αποφάσισε να αποπυρηνικοποιήσει την χώρα με αντάλλαγμα την υπογραφή εγγυήσεων με την διεθνή κοινότητα, οι οποίες θα διασφάλιζαν την μελλοντική της ακεραιότητα. Συγκεκριμένα δυτικά μέσα αναφέρουν πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο, μαζί με την Ρωσία, ήταν αυτοί που ανάγκασαν το Κίεβο να αφοπλίσει τα χιλιάδες πυρηνικά του όπλα. Εάν το κράτος διέθετε έως και σήμερα αυτόν τον οπλισμό, ο σημερινός πόλεμος μπορεί να μην γίνονταν ποτέ. Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, ας σκεφτούμε πόσο ακόμη περιπλέκεται το ηθικό κομμάτι του πολέμου. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.